Ναι, μας επιβεβαιώνεται αυτό ότι οι εικόνες έχουν ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα στον άνθρωπο και μάλιστα οι έγχρωμες εικόνες. Και για το διαδίκτυο, οπωσδήποτε, αν δεν γίνει σωστή χρήση, κάνει μεγάλη ζημιά. Αλλά από την άλλη, έτσι, αν γίνει σωστή χρήση, είναι μια τεράστια κυκλοπαίδεια, έτσι, όλο το διαδίκτυο. Όταν γίνει σωστή χρήση και ο άνθρωπος, ας πούμε, προσέχει και δεν κάνει αυτό που λέμε το σερφάρισμα, έτσι, δηλαδή να αφήνεται και να πηγαίνει όπως το πάνε, δηλαδή, με τις προτάσεις που του κάνουν τα διάφορα μέσα, αυτά τα κοινωνικά δίκτυα κλπ. Αν μπαίνει, ας πούμε, και παίρνει την πληροφορία που θέλει και φεύγει, χωρίς να κοιτάξει τίποτε άλλο, έτσι, αυτός μπορούμε να πούμε ότι κάνει μια σωστή χρήση και δεν είναι κακό και αυτό. Είναι ένα μέσο, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι τα μέσα καθε αυτά είναι κακά. Έτσι. Είναι η χρήση που κάνουν, όπως και ένα μαχαίρι, όπως και ένα οποιοδήποτε αντικείμενο. Έχει και την καλή του χρήση, τη σωστή του χρήση. Μπορεί να έχει όμως και μια βλαπτική χρήση. Με το μαχαίρι κόβεις το ψωμί, κάνεις ένα σωρό χρήσιμα πράγματα, μπορεί να κάνεις και φόνο. Ανάλογα τη χρήση που κάνουμε. Το ίδιο και στο διαδίκτυο. Έτσι, ο Άγιος Πορφύριος, ας πούμε, έλεγε τι ωραίο θα είναι, λέει, όταν θα έρθει η εποχή που θα μπορούμε να μιλάμε με τον άνθρωπό μας στην Αμερική και να τον βλέπουμε κιόλας. Τότε δεν υπήρχε, τώρα υπάρχει. Δεν είναι κάτι ωραίο αυτό. Γι' αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης Σινόρθωμος, θέλω να ανεβώ σε ένα βουνό και να μιλήσω για τον Χριστό και να με ακούσει όλοι οι οικουμένοι. Τώρα το βουνό αυτό υπάρχει, έτσι, είναι το διαδίκτυο. Μπορείς να μιλάς για τον Χριστό και να σε ακούει όλος ο κόσμος. Οπότε, αν γίνει σωστή χρήση, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι βρώμικα, όλα είναι καταδικασμένα. Αλλά χρειάζεται και η πνευματική εγρήγορση, έτσι, η πνευματική διάκριση, ώστε να μην πέσουμε στις παγίδες του πειρασμού. Γιατί πάντα ο διάβολος, έτσι, βάζει την κακή χρήση ως δόλωμα, έτσι, γιατί υπάρχουν τα πάθη. Όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί να καθαριστεί από τα πάθη, τότε μπορεί να κάνει και σωστή χρήση για αυτόν τον αγαθόν που πάλι ο Θεός φώτισε τους ανθρώπους και το έκανε. Έτσι, τίποτα δεν γίνεται αν δεν θέλει ο Θεός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά όλα είναι καταδικαστέα. Βλέπετε και ο Κύριος, ας πούμε, χρησιμοποιούσε μια τεχνολογία της εποχής εκείνης, έτσι. Είχε ενδύματα, ας πούμε. Και τα ενδύματα είναι ένα προϊόν τεχνολογίας. Ο πρώτος που βρήκε τα ενδύματα ήταν μια θυγατέρα του Κάιν. Ήταν από τη γενιά των αποστατών, δηλαδή, των ανταρτών του Θεού, που δημιουργήθηκε ο πρώτος πολιτισμός. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά καθεαυτά είναι κακά, ίσα-ίσα. Χρησιμοποιούνται, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, με διάκριση, μας βοηθάνε. Αλλά όπως είπε και ο Άγιος, να μην γινόμαστε δούλοι σε όλη αυτή την φιλοσοφία, την κοσμική. Να κυνηγάμε την τεχνολογία και το τελειότερο και το τελευταίο, την τελευταία λέξη, ας πούμε, της τεχνολογίας. Και να μας κυβερνάει η επιθυμία της άνεσης. Αυτό είναι το βασικό. Η μεγάλη απάτη, ας πούμε, του διαβόλου είναι να μας πείσει ότι η άνεση είναι ευτυχία. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Αλλά οι πιο πολλοί άνθρωποι το έχουμε πιστέψει αυτό, ότι η άνεση και η καλοπέραση είναι ευτυχία, είναι χαρά. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Η άνεση, η καλοπέραση, η αληθινή άνεση και η καλοπέραση θα έρθει μέσα από την άσκηση, μέσα από τη στέρηση, μέσα από τη σταύρωση, μέσα από την έκρωση των παθών. Μέσα από τη βία στον εαυτό μας θα έρθει η άνεση. Η ανάσταση έρχεται μέσα από σταύρωση πάντα. Αν δεν νεκρωθούμε ως προς τα πάθη, δεν καθαριστούμε από τις επιθυμίες, τις όποιες επιθυμίες, πάντα δυστυχισμένοι θα είμαστε. Και όταν θα μας δίδονται έτσι απλόχερα όλα αυτά τα προϊόντα που δημιουργούν τη βιολογική άνεση, την σωματική άνεση και καλοπέραση, αυτά γίνονται μετά εργαλεία αυτοκαταστροφής και αυτοβασανισμού. Δείτε πόσο οι άνθρωποι σήμερα βασανίζονται. Πόσα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα στο δωμάτιό του 24 ώρες και μπροστά σε μια οθόνη και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Μόνο κοιμούνται, τρώνε και παίζουν παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια. Κλεισμένα μέσα στο σκοτάδι του δωματίου του, ας πούμε. Και έχουν κάνει τη νύχτα μέρα τα πιο πολλά. Αυτό τι είναι, φυσιολογική ζωή. Αυτό είναι μια αρρώστια, τρομερή αρρώστια. Και ούτε εργάζονται, του στρέφουν οι γονεί του, τραγικά πράγματα. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η σταύρωση των παθών.
η οποία πρέπει να, για να γίνει, πρέπει να εξοπλίσει ο άνθρωπος την ιδέα ότι άνεση ίσον ευτυχία. Αντίθετα, η άνεση φέρνει ανία, λένε οι πατέρες. Ανία, βαρεμάρα δηλαδή. Βλέπεις τα νέα παιδιά και στα έδρανα στα πανεπιστήμια γράφουν βαριέμαι. Γιατί? Γιατί η πολλή άνεση, η έλλειψη δηλαδή σταύρωσης φέρνει ανία, φέρνει βαρεμάρα. Δεν έχει νόημα μετά η ζωή. Κανένα νόημα. Αλλά και η κακοπάθεια και η ταλαιπωρία πάλι πρέπει να έχει νόημα. Έτσι, να μην γίνεται μόνο για την ταλαιπωρία. Γιατί πάλι δεν έχει έννοια. Γιατί σου λέω άλλος να κουράζουμε. Αν όμως το πεις ότι πρέπει να κουραστείς γιατί ταπεινώνεις το σώμα και ταπεινώντας το σώμα ταπεινώνεται η ψυχή και όταν ταπεινωθεί η ψυχή και το σώμα έχει τη χάρη του Θεού, τότε αποκτάει νόημα ο κόπος. Τότε ξέρει γιατί κουράζεται. Ξέρει γιατί παίρνει το ποδήλατο, ας πούμε, και δεν πάει με το αυτοκίνητο ή με το, ξέρω, με οτιδήποτε άλλο πιο άνετο μέσο. Το κάνει και ξέρει γιατί το κάνει. Γι' αυτό πρέπει ο κόπος ο σημαντικός να γίνεται με επίγνωση, που λέει ο Αββάς Δωρόθεος. Με σκοπό δηλαδή να ταπεινωθεί το σώμα για να συνταπεινωθεί η ψυχή και να έρθει χάρης. Και όταν έρθει χάρης, βέβαια, μετά έχει τη χαρά. Και έρθει η άνεση κάτω. Η ταλαιπωρία δηλαδή φέρει την άνεση. Όταν γίνεται με σκοπό, έτσι και με επίγνωση. Με ορθό σκοπό.